Κύριοι και κυρίες, είναι για την Πάτρα ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή. Ξεκινάει επιτέλους ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το σημαντικότερο τμήμα του παραλιακού μετόπου, 6 χιλιόμετρων μήκους από το νέο λιμάνι μέχρι το έλος της Αγιάς. Φεύγουμε από το παρελθόν και κινούμαστε προς το μέλλον. Η πόλη μας αλλάζει όψη στην πολεοδομικά πιο κρίσιμη σημασίας περιοχή της. Παίρνει νέα μορφή αφού αποκαθίσταται ο παραθαλάσσιος χαρακτήρας της και ο πολεοδομικός της ιστός συνδέεται με το υγρό στοιχείο. Θα αποκτηθούν νέες λειτουργίες στους χερσαίους χώρους στο παλιό λιμάνι και όχι μόνο. Είναι ζητούμενο να αποκτηθεί ένα νέο τοπόσημο που θα χαρακτηρίζει την Πάτρα. Θα αναδειχθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης και θα αλλάξει η ευρύτερη εικόνα του δημόσιου χώρου. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία της εξέλιξης της Πάτρας. Πρώτη φορά εδώ γίνεται ένας τέτοια σημασίας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Σημειώνεται ότι ο χώρος αυτός, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, αποκτήθηκε με λαϊκούς αγώνες και κινητοποιήσεις, με την πίεση που άσκησε η κατασκευή του Νότιου Πάρκου από τις υπηρεσίες του Δήμου, πίεση που ασκήθηκε με τη σταθερή και αταλάντευτη στάση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Για τους όρους του διαγωνισμού προηγήθηκαν εκατοντάδες συζητήσεις, συσκέψεις, γνώμες, επαφές. Τέθηκαν στο τραπέζι όλα τα δεδομένα και ελήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις δεκάδων φορέων της πόλης μας, αρχιτεκτών και του συλλόγου τους, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος κλπ. Και ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου κύριο Ιβαλή και τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτών κύριο Γιάννη Πανταζόπουλου. Οι κατευθύνσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι το καταστάλαγμα μελετών, ιδεών, προτάσεων που γίνονται και γίνονταν επί δεκάδες χρόνια στην Πάτρα και που ήταν προσανατολισμένες να εξυπηρετήσουν την πόλη και όχι τα συμφέροντα που θέλουν την παραλία μας, οικοπαιδικό χώρο Φιλέτο, χώρο Δούνε και Λαβίν. Έχουμε εμπιστοσύνη στο μεγάλο και ικανό δυναμικό των αρχιτεκτών της χώρας μας. Πολλά αρχιτεκτονικά γραφεία που θα συμμετέχουν συνεργάζονται με αρχιτέκτονες και άλλων χωρών. Οι αρχιτέκτονες μας έχουν γνώση του πλαισίου, της ιστορίας, της εξέλιξης της πόλης μας, έχουν καινοτόμες ιδέες και διεθνή πείρα. Στο παραθαλάσσιο μέτωπο, σε παλιότερο σχεδιασμό είχαν θεσμοθετήσει για λογαριασμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και συμφερόντων δόμηση 55.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορευματικού χαρακτήρα, σχεδιασμός που ανατράπηκε. Τώρα σχεδιάζονται νέοι σύγχρονοι κοινόχρηστοι χώροι με πράσινο, ψυχαγωγία, αθλητισμό, πολιτισμό, χώροι προσβάσιμοι για άτομα με ειδικές ανάγκες, χώροι που θα είναι σημείο αναφοράς κατοίκων και επισκεπτών. Ο Δήμος μας και στο κεντρικό του και στο τμήμα του Ιστορικού Κέντρου έχει μπει σε νέα εποχή με τα έργα ανάπλασης άνω και κάτω πόλης που ήδη δημοπρατούνται. Τα έργα αυτά θα δεθούν αρμονικά με την ανάπλαση της παραλίας. Χρειάζεται ίσως και νομοθετική ρύθμιση των εμποδίων, άρσης των εμποδίων, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην υλοποίηση των έργων, με κυριότερο πρόβλημα τις ζώνες παραλίας και γυαλού, πράγμα που, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, έχουμε θέσει ήδη στην κυβέρνηση. Θέλουμε να καλέσουμε τους αρχιτέκτονες της χώρας και της πόλης μας να συμβάλλουν με την πλατιά συμμετοχή τους και τις καλύτερες ιδέες τους στο διαγωνισμό. Ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες μας και ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Άργου και την Διευθύντρια κυρία Αλεξοπούλου, που επιμελήθηκε προσωπικά και με πολύ κόπο το όλο ζήτημα. Ευελπιστούμε για ένα ιδιαίτερο καλό αποτέλεσμα στον διαγωνισμό. Πλέον ο πατραϊκός λαός και το Δημοτικό Συμβούλιο καλούνται να διεκδικούν ικανή και να διεκδικήσουν ικανή χρηματοδότηση για τα πολύ σημαντικού ύψους και προϋπολογισμού έργα που θα προκύψουν από τις μελέτες που ξεκινούν.